που μαζί με τα υπόλοιπα επτάνησα είναι ένας συνδετικός κρίκος, θα έλεγα, των λαών μας και των πολιτισμών μας. Νομίζω ότι οι ιστορικές και φιλικές σχέσεις μεταξύ των λαών μας είναι αυτό που μας ενώνει. Ο αρχαίος ελληνικός πολιτισμός και ο ρωμαϊκός πολιτισμός διαμόρφωσαν σημαντικό μέρος της σημερινής δυτικής και παγκόσμιας πολιτισμικής κληρονομιάς. Και αυτό έχει ιδιαίτερη σημασία σήμερα στις μέρες μας που συζητάμε για το μέλλον της Ευρώπης, να θυμόμαστε και να γνωρίζουμε ότι μέρες διαλόγου για την δημοκρατία, τη δημόσια σφαίρα, το κράτος δικαίου, το μέλλον της Ευρώπης, δεν έχουμε μόνο τώρα. Αυτός ο διάλογος ήταν ζωντανός και καθ' όλη την διάρκεια του κοινού μας παρελθόντος, της ιστορίας μας. Οι δύο λαοί μας συμμετέχουν εδώ και χιλιετηρίδες σε αυτόν τον διάλογο. Και τώρα σε αυτόν τον διάλογο καλούμαστε και εμείς ως Ευρωπαίοι πολίτες να τοποθετηθούμε, βάζοντας μια άλλη οπτική και την οπτική των λαών του Νότου με την τόσο μεγάλη ιστορία και τις τόσο μεγάλες δυνατότητες που δεν μπορούν να βρίσκονται στο περιθώριο της Ευρώπης, αλλά πρέπει να πρωταγωνιστήσουν και θα πρωταγωνιστήσουν. Είχα λοιπόν την ευκαιρία να συζητήσω σήμερα με τον Παύλο όλα αυτά τα θέματα. Θα ήθελα να ξεκινήσω λέγοντας το εξής. Ένας από τους πιο αγαπημένους μου στοχαστές, πολιτικός και διανοητής ταυτόχρονα, επαναστάτης θα έλεγα, ήταν Αντώνιο Γκράμψη. Και ο Γκράμψη, που μου αρέσει να τον διαβάζω, περιέγραφε την περίοδο της κρίσης ως την εποχή των τεράτων, την εποχή εκείνη δηλαδή που το παλιό έχει πεθάνει αλλά το καινούριο δεν έχει ακόμα γεννηθεί. Νομίζω λοιπόν ότι σε μια τέτοια εποχή βρισκόμαστε και σήμερα. Αλλά θέλω να θυμηθώ και κάτι ακόμα που λέγει ο Γκράμψη, ότι το να ζεις σημαίνει να παίρνεις θέση. Και εμείς παίρνουμε θέση στις προκλήσεις του μέλλοντος για την Ευρώπη. Τόσο η Ελλάδα όσο και η Ιταλία παίρνουμε θέση στην συζήτηση που ανοίγεται μπροστά μας. Χθες είχαμε την ομιλία του Προέδρου Γιούνκερ σε σχέση με τις προτάσεις του για τις αναγκαίες τομές που χρειάζεται η Ευρώπη. Σε πολλά σημεία αυτής της ομιλίας συμφωνούμε. Τις επόμενες μέρες θα έχουμε την ευκαιρία να κουβεντιάσουμε στο Ταλίν της Εστονίας, αλλά και στην Κύπρο, στη Λευκοσία, όπου οι χώρες του Ευρωπαϊκού Νότου, οι μεσογειακές χώρες της Ευρώπης, θα έχουμε την ευκαιρία να κουβεντιάσουμε και να διαμορφώσουμε τον τρόπο με τον οποίο θα παρέμβουμε καθοριστικά, πρωταγωνιστικά σε αυτή τη συζήτηση και στις εξελίξεις. Έχουμε λοιπόν θέσεις. Πιστεύουμε στην ανάγκη μιας ευρωζώνης που θα ανταποκρίνεται στις ανάγκες των πολιτών της μέσω νέων υπερεθνικών θεσμών που θα ενισχύουν αντί να ακυρώνουν τον κοινωνικό χαρακτήρα της Ευρώπης αλλά και την έννοια της δημοκρατικής λογοδοσίας. Αναφέρομαι σε όσα ήδη είναι γνωστά, στις σκέψεις για την θέσμιση ενός κοινοβουλίου της Ευρωζώνης, ώστε οι αποφάσεις να μην λαμβάνονται πίσω από κλειστές πόρτες, ενός Υπουργού των Οικονομικών που θα λογοδοτεί σε αυτό το Ευρωκοινοβούλιο. Εμείς προτείνουμε ταυτόχρονα και τη θέσμιση Υπουργού Κοινωνικής Συνοχής, διότι δεν είναι μόνο η οικονομία και οι αριθμοί, είναι και το πώς η οικονομία θα μετατρέπεται σε πολιτική για την πραγματικότητα που βιώνουν οι πολίτες, η μεγάλη πλειοψηφία των πολιτών. Όλα αυτά βεβαίως μπορούν να έχουν μια προοπτική αν ο ρόλος δεν είναι ρόλος πειθάρχησης, αλλά είναι ρόλος αναδιανομής, εξισορρόπησης, αν δηλαδή υπάρχει ένας ισχυρός προϋπολογισμός με σταθεροποιητικό και αναδιανεμητικό ρόλο για την Ευρωζώνη. Επίσης κουβεντιάσαμε για τη σημασία που θα έχει η ενίσχυση του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Σταθερότητας, να μπορεί δηλαδή η Ευρώπη να έχει τους θεσμούς για να στηρίζεται στις δικές της δυνάμεις και στους δικούς της θεσμούς,
να έχει το δικό της νομισματικό ταμείο, να μην χρειάζεται δηλαδή τη συμβολή τρίτων. Όταν η Ευρώπη θέλει να λύσει, να παίξει καθοριστικό ρόλο στην επίλυση διεθνών προβλημάτων, δεν μπορεί να μείνει σε θέση να λύσει τα δικά της προβλήματα. Βεβαίως, μιλήσαμε και για την ανάγκη να υπάρξει ένας δεσμευτικός πυλώνας ευρωπαϊκών κοινωνικών δικαιωμάτων, καθώς πιστεύουμε στην ανάγκη σύγκλησης και στην ανάγκη μιας πιο κοινωνικής Ευρώπης. Τέλος, να πω ότι επικροτώ την ιταλική ιδέα, τις θέσεις που, οι θέσεις που θα μείνουν κενές των Ευρωβουλευτών από το, μετά την απόφαση της Βρετανίας να αποχωρήσει την Ευρωπαϊκή Ένωση στις επόμενες ευρωεκλογές, να τις μοιράσουμε στη βάση ενός υπερεθνικής λίστας για να ενισχύσουμε την ιδέα της δημιουργίας ισχυρών ευρωπαϊκών κομμάτων. Διότι η πολιτική αντιπαράθεση στην Ευρώπη δεν πρέπει να είναι μια αντιπαράθεση ανάμεσα σε λαούς και σε έθνη, αλλά πρέπει να είναι πολιτική αντιπαράθεση ανάμεσα σε ιδέες. Να πω λοιπόν ότι πέραν αυτής της συζήτησης για το μέλλον της Ευρώπης, κουβεντιάσαμε και για τις εξελίξεις στην οικονομία, τόσο στην Ελλάδα όσο και στην Ιταλία. Εγώ υπογράμμισα ότι η Ελλάδα βγαίνει από την κρίση και τώρα χρειάζεται όσο ποτέ άλλοτε να ενισχυθεί αυτή η προοπτική της ανάπτυξης με επενδύσεις, σημαντικές επενδύσεις, ξένες επενδύσεις που θα δημιουργήσουν θέσεις εργασίας. Η Ιταλία είναι ένας πολύ σημαντικός εταίρος. Είναι ο πρώτος εμπορικός εταίρος της Ελλάδας και ένας κορυφαίος επενδυτής στην Ελλάδα. Συμφωνήσαμε λοιπόν με τον Παύλο για την ανάγκη να ενισχύσουμε αυτή τη σχέση. Μιλήσαμε επίσης και για τις ελληνικές εταιρείες που δραστηριοποιούνται στην Ιταλία, αλλά ιδιαίτερα για τις στρατηγικές επενδύσεις που πραγματοποιούνται αυτή την περίοδο, ιταλικές επενδύσεις στην Ελλάδα. Ιδιαίτερη αναφορά κάναμε στην υπόθεση της Τρένοσε, που σήμερα υπεγράφηκε η συμφωνία. Και βεβαίως να αναφερθώ στην πρόθεση της Φερόβια, της ιταλικής εταιρείας που αναλαμβάνει την ευθύνη της Τρένοσε, να επενδύσει πέραν της εξαγοράς, να επενδύσει το επόμενο διάστημα στους ελληνικούς σιδηρόδρομους 500 εκατομμύρια ευρώ. Μια πάρα πολύ σημαντική συνεισφορά στην προοπτική ανάκαμψη της ελληνικής οικονομίας. Ταυτοχρόνως υπάρχουν και άλλες σημαντικές ιταλικές επιχειρήσεις. Έχουμε την επένδυση της ΣΝΑΜ που κατέχει το 20% του αγωγού, συμμετέχει στην κοινοπραξία με 20% στον αγωγό TAP, που αυτές τις μέρες ολοκληρώνει την κατασκευή του κατά μήκος της Βόρειας Ελλάδας. Έχουμε την ΕΝΕΛ στον τομέα της αιωλικής ενέργειας με ένα project επενδυτικό που προχωράει άμεσα ύψους 300 εκατομμυρίων ευρώ σε ανανεώσιμες πηγές ενέργειας στην Ελλάδα. Σημαντικές επενδύσεις που τις προωθούμε, αλλά θέλουμε ταυτόχρονα να τις πολλαπλασιάσουμε. Διερευνήσαμε επίσης προοπτικές για νέες επενδύσεις στους τομείς υψηλής τεχνολογίας, υποδομών, αλλά και στον τομέα του τουρισμού. Παράλληλα, συζητήσαμε εκτενώς για την ενεργειακή μας συνεργασία. Τομέα στον οποίο οι αρμόδιοι υπουργοί μας σήμερα υπέγραψαν σχετική συμφωνία και βεβαίως να πω ότι πρόθεση κοινή μας είναι στην Ευρώπη να μην υπάρχουν δύο μέτρα και δύο σταθμά. Να μην αντιμετωπίζονται με διαφορετικό τρόπο συνέργειες χωρών του Βορρά και με διαφορετικό τρόπο συνέργειες που πραγματοποιούν χώρες του Νότου. Ενισχύουμε και πιστεύουμε στην ανάγκη της διαφοροποίησης των πηγών ενέργειας, στον πολλαπλασιασμό των πηγών και των διόδων, αλλά χωρίς αποκλεισμούς. Και υπ' αυτή την έννοια μιλάμε τόσο για τον TAP, όσο όμως και για τον IG Poseidon, τον κλάδο, τον νότιο-ανατολικό κλάδο, αλλά βεβαίως και για τον East Med που θα μεταφέρει φυσικό αέριο από τα κοιτάσματα του Λεβιάθαν προς την Ευρώπη.
Δεν μπορούσε να λείψει φυσικά από τη συζήτησή μας και το προσφυγικό. Μεταναστευτική και προσφυγική κρίση. Η Ελλάδα και η Ιταλία είναι οι χώρες που έχουν πληρώσει πάρα πολύ ακριβά το μάρμαρο μιας κρίσης που είναι ευρωπαϊκή και παγκόσμια. Δεν είναι ελληνική ούτε ιταλική. Οι λαοί μας δείξανε την απαραίτητη αλληλεγγύη στους πρόσφυγες και αυτό είναι ένα βασικό χαρακτηριστικό των αξιών μας. Νομίζω ότι δίδαξαν οι λαοί μας στην υπόλοιπη Ευρώπη ότι αυτές οι αξίες παραμένουν σημαντικές αξίες στο πολιτισμικό μας κύτταρο. Πιστεύουμε όμως ότι η Ευρώπη θα πρέπει να συνειδητοποιήσει πως οι κρίσεις αυτές δεν αντιμετωπίζονται με φράκτες και αποκλεισμούς που υπονομεύουν τις ευρωπαϊκές μας αξίες, αλλά αντιμετωπίζονται με περισσότερη αλληλεγγύη και διαμερισμό της ευθύνης. Συμφωνήσαμε λοιπόν ότι θα πρέπει η οποιαδήποτε αναθεώρηση του κοινού συστήματος ασύλου να βασίζεται στη δίκαιη κατανομή των βαρών, ότι δεν μπορούμε να συζητάμε την αναθεώρηση του Σέγγεν χωρίς να συζητάμε την αναθεώρηση του Δουβλίνου και ότι θα πρέπει να προχωρήσουμε και σε ένα αποτελεσματικό πλαίσιο επιστροφής όσων δεν δικαιούνται άσυλο στις χώρες καταγωγής τους με την ευθύνη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Προφανώς στο σημείο αυτό κουβεντιάσαμε και για την Τουρκία, μια σημαντική χώρα στην περιοχή. Προσωπική μου γνώμη, που από ό,τι κατάλαβα συμμερίζεται και ο Πάολο, είναι ότι η Τουρκία πρέπει να σταματήσει μια επιθετική ρητορική, να προχωρήσει στις μεταρρυθμίσεις. Ταυτόχρονα όμως η Ευρώπη που πρέπει να επιμείνει στην ανάγκη των μεταρρυθμίσεων με αυστηρό τρόπο, δεν πρέπει όμως να κλείσει και πόσο μάλλον να κλείσει οριστικά την ενταξιακή προοπτική της Τουρκίας. Κάτι τέτοιο θα ήταν εις βάρος της σταθερότητας στην περιοχή αλλά και εις βάρος του ίδιου του τουρκικού λαού. Προφανώς κουβεντιάσαμε και για μια σειρά άλλα κρίσιμα ζητήματα για τα Δυτικά Βαλκάνια. Κουβεντιάσαμε για τις σχέσεις μας, τις σχέσεις των χωρών μας με τις βαλκανικές χώρες. Η κουβέντα μας ήταν σε ένα πλαίσιο, νομίζω, συνεννόησης, αλληλοκατανόησης και συμφωνίας. Νομίζω ότι η σημερινή μέρα σηματοδοτεί την επανεκκίνηση σε μια πολύ στερεή βάση και με μεγάλη αισιοδοξία και μεγάλη φιλοδοξία για να πετύχουμε πολλά πράγματα, επανεκκίνηση λοιπόν των ελληνοϊταλικών σχέσεων. Αυτό αποδεικνύεται άλλωστε και από την κοινή μας διακήρυξη. Όχι ότι δεν ήταν οι ελληνοϊταλικές σχέσεις σε υψηλό επίπεδο το προηγούμενο διάστημα, αλλά πιστεύω ότι τώρα αποκτά ιδιαίτερη σημασία αυτή η σχέση, διότι και οι δύο χώρες εξέρχονται από μια πολιετή κρίση, αντιμετωπίζουμε κοινά προβλήματα, κοινές προκλήσεις και αναζητούμε με κοινό τρόπο και με παράλληλα βήματα τις λύσεις απέναντι σε αυτά τα προβλήματα. Πιστεύω λοιπόν ότι έχουμε πολύ σημαντικές δυνατότητες μπροστά μας. Πιστεύω ότι οι χώρες μας έχουν να παίξουν ένα σημαντικό ρόλο στην Ευρώπη. Πιστεύω ότι οι χώρες του Νότου και η συνεργασία μας με τις χώρες του Νότου έχουν να παίξουν ένα σημαντικό ρόλο για τη νέα αρχιτεκτονική της Ευρώπης. Και υπ' αυτή την έννοια θέλω να ευχαριστήσω τον Πάολο για την προσπάθειά του, για τη συνεισφορά του, για τη σταθερή στήριξη της Ελλάδας σε δύσκολες στιγμές στο παρελθόν, όπως και ο Ματέο, έτσι και ο Πάολο, σε δύσκολες στιγμές στάθηκε δίπλα μας. Θέλω λοιπόν να ευχαριστήσω την Ιταλική κυβέρνηση, κυρίως όμως τον Ιταλικό λαό. Και να ευχηθώ η επόμενη συνάντηση διακυβερνητική, η επόμενη συνάντηση σε επίπεδο κορυφής ανάμεσα στις κυβερνήσεις μας, να βρει και την Ευρώπη σε μια νέα σελίδα. Grazie al primo ministro e al governo greci. Ευχαριστώ ιδιαίτερα στον Έλληνα Πρωθυπουργό και την ελληνική κυβέρνηση. Ευχαριστώ πολύ, Αλέξη, για την θερμότατη αυτή υποδοχή. Συχνά στις σχέσεις, στις διμερείς σχέσεις των χωρών μας, επαναλαμβάνουμε στις διμερείς συναντήσεις μας ότι μας ενώνουν ισχυρότατοι δεσμοί
Είναι προφανής οι ισχυροί δεσμοί μας, ανέκαθεν οι δεσμοί αυτοί υπήρξαν ισχυροί και ήταν μια ευκαιρία εδώ στην Κέρκυρα να το επαναλάβουμε αυτό, να επαναλάβουμε τις εξαιρετικές μας σχέσεις εδώ στην Κέρκυρα, το υπέροχο αυτό νησί του Ιωνίου. Που μαρτυρά τις εξαιρετικές και βαθύτατες ιστορικές μας σχέσεις. Η εξαιρετική συνεργασία της Ελλάδος και της Ιταλίας στο πέρασμα των αιώνων, οι εξαιρετικές σχέσεις των δύο χωρών μας οδήγησαν σε εξαιρετικά πολιτιστικά επιτεύγματα, σε εξαιρετικά πολιτικά επιτεύγματα σε επίπεδο ευρωπαϊκό, σε επίπεδο διεθνές. Και είναι πολύ σημαντικό δύο χώρες τόσο φίλες, είναι πολύ σημαντικό να συναντιούνται σε ένα επίπεδο τόσο υψηλό, σε αυτό το πρώτο ανώτατο συμβούλιο συνεργασίας ανάμεσα στην Ελλάδα και στην Ιταλία, για να επαναλάβουν την ισχυρότατη δέσμευση υπέρ της δημοκρατίας, υπέρ της ελευθερίας, υπέρ όλων εκείνων των αξιών στις οποίες βασίζονται οι πολιτισμοί μας. Οι σχέσεις ανάμεσα στην Ελλάδα και στην Ιταλία τρέφονται σταθερά από εξαιρετικές διμερείς σχέσεις και συνεργασίες σε οικονομικό επίπεδο, όπως θύμισε ο Πρωθυπουργός Αλέξης, κ. Τσίπρας. Έχουμε εξαιρετικές θέσεις σε εμπορικό και οικονομικό επίπεδο. Είμαστε ο πρώτος στρατηγικός εμπορικός εταίρος της Ελλάδος και ευελπιστούμε η σχέση αυτή να εξελιχθεί περαιτέρω και να βελτιωθεί περαιτέρω στον οικονομικό τομέα και κυρίως στον τομέα των επενδύσεων. Συζητήσαμε λοιπόν με τον Αλέξη πολλές διαφορετικές δυνατότητες συνεργασίας, πολλούς διαφορετικούς τομείς συνεργασίας. Η σημερινή μέρα φέρνει πολύ ευχάριστα νέα, την υπογραφή της συμφωνίας ανάμεσα στην Τρένοσε και της Φεροβία Ντελοστάτο και βεβαίως τις περαιτέρω επενδύσεις της Φεροβία Ντελοστάτο. Άλλες επενδύσεις σε επίπεδο υποδομών, θαλάσσιων μεταφορών, τομείς που βλέπουν ελληνικές και ιταλικές επιχειρήσεις να συνεργάζονται, επενδύσεις που βρίσκονται σε εξέλιξη ή που πρόκειται να έρθουν στο μέλλον. Για παράδειγμα, η επένδυση της ΣΝΑΜ όσον αφορά στην διανομή του αερίου. Άρα λοιπόν πρέπει να πολλαπλασιάσουμε τις επενδύσεις. Αυτή είναι η καλύτερη στιγμή για να το πράξουμε, διότι το ευρύτερο κλίμα, το ευρύτερο οικονομικό κλίμα αλλάζει, αλλάζει προς το καλύτερο. Πρέπει να αδράξουμε λοιπόν την ευκαιρία και πρέπει να το καταστήσουμε σαφές ότι το κλίμα αλλάζει. Υπάρχουν δυνατότητες που θύμισε και επεσήμανε ο Έλληνας Πρωθυπουργός στο τομέα της ενέργειας. Δεν μπορούν να υπάρξουν ανισότητες και δύο ταχύτητες ανάμεσα στο Βορρά και στο Νότο και η συνεργασία ανάμεσα στην Ελλάδα και στην Ιταλία είναι μείζονος σημασίας για να εγγυηθούμε την αυτονομία, την ενεργειακή αυτονομία στις χώρες μας. Και βεβαίως υπάρχουν συνεργασίες σε επίπεδο πολιτισμικό και πολιτιστικό. Έχουμε υπογράψαμε σήμερα μία συμφωνία ενάντια στην παράνομη διακίνηση έργων τέχνην. Η πολιτιστική και τουριστική συνεργασία επίσης είναι ιδιαιτέρως σημαντικές και ιδιαιτέρως συμβολικές ανάμεσα στις χώρες μας. Είναι ένας πυλώνας εξαιρετικά σημαντικός, ο πυλώνας της συνεργασίας ανάμεσα στις δύο χώρες. Είναι συνεχής η προσπάθεια ενίσχυσης των διμερών σχέσεών μας και είναι σαφής η επιρροή των δύο χωρών που μπορούν να ασκήσουν οι δύο χώρες μας σε ευρύτερο περιφερειακό επίπεδο, σε ευρύτερο ευρωπαϊκό επίπεδο. Είμαστε κατεξοχήν μεσογειακές χώρες και είμαστε επίσης δύο χώρες που ενδιαφέρονται πραγματικά να δημιουργήσουν συνθήκες σύμπνοιας σύγκλησης
και για την υπόλοιπη Ευρώπη. Καταρχάς, στην περιοχή των Δυτικών Βαλκανίων, μια περιοχή προς την οποία το μήνυμα της Ελλάδος και της Ιταλίας πρέπει να είναι ένα μήνυμα ανοίγματος. Δεν μπορούμε από τη μία να παρατηρούμε τις αβεβαιότητες σε γεωπολιτικό επίπεδο, τις αβεβαιότητες της συγκεκριμένης περιοχής και από την άλλη να μην δίνουμε στις χώρες των Δυτικών Βαλκανίων προοπτικές, ίσως όχι βραχυπρόθεσμες, αλλά αν μη τι άλλο μεσοπρόθεσμες και μακροπρόθεσμες. Καλύτερων σχέσεων με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Οι κυβερνήσεις μας πρέπει να το πράξουν αυτό αν πραγματικά θέλουμε να δούμε αυτές τις χώρες να αναπτύσσονται και να ανθίζουν προς όφελος των χωρών μας και της ευρύτερης περιοχής αλλά και της Ευρώπης. Είπε ο φίλος Αλέξης ότι ο πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής έκανε μια σημαντικότατη ομιλία στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, ιδιαίτερως φιλόδοξη ομιλία θα έλεγα σε σχέση με την νέα αυτή αρχιτεκτονική της Ευρώπης που επιδιώκουμε. Σημερίζομαι την αισιοδοξία του Προέδρου της Επιτροπής σε σχέση με το κλίμα που υπήρχε στην Ευρώπη μέχρι και πριν ένα χρόνο. Ο Αλέξης, αλλά και εγώ, και κυρίως χάρη στη δική σου προσωπική συμβολή, Αλέξη, είχε υπάρξει αυτή η αισιοδοξία, είχε εκφραστεί, είχε μεταφερθεί αυτό το κλίμα αισιοδοξίας και κατά την υπογραφή των συνθήκων της Ρώμης. Εκείνη την περίοδο είχε διαφανεί αυτή η βελτίωση του κλίματος. Αυτή λοιπόν η τάση συνεχίστηκε, ενισχύθηκε και σήμερα μπορούμε να πούμε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι πολύ πιο αξιόπιστη ενώπιον και των πολιτών της, απέναντι στους πολίτες της. Τα οικονομικά αποτελέσματα μοιάζουν να είναι καλύτερα, οι οικονομικές τάσεις μοιάζουν να είναι καλύτερες και για τις δύο οικονομίες, και για την Ιταλία και για την Ελλάδα. Και αυτό είναι κάτι ιδιαίτερως σημαντικό για την Ελλάδα, διότι η Ελλάδα επλήγει από την κρίση όπως καμία άλλη ευρωπαϊκή χώρη επλήγει από τη λιτότητα και τη σφοδρότητα αυτής της κρίσης και βαίνει, οδεύει προς την θετική, το θετικό κλείσιμο της αξιολόγησης. Γενικότερα το κλίμα είναι πολύ πιο ευνοϊκό προκειμένου να ολοκληρωθεί το πρόγραμμα με ικανοποιητικό και αποτελεσματικό τρόπο και με τη συνδρομή και τη συμβολή όλων των εμπλεκόμενων θεσμικών φορέων. Η Ιταλία θα κάνει πραγματικά ό,τι καλύτερο και περισσότερο μπορεί για να υποστηρίξει την Ελλάδα σε αυτή τη διαδικασία. Όχι μόνο γιατί είμαστε φίλες ως χώρες, αλλά γιατί η προσπάθειά σας έχει αποδώσει, έχει δώσει τους καρπούς της. Γιατί λοιπόν να μην υποστηριχθεί αυτή η εξαιρετική προσπάθεια θα ήταν ένα τεράστιο λάθος αν δεν υποστηρίζαμε την προσπάθειά σας. Το παλιό πεθαίνει, είπε ο Αλέξης, και το καινούριο πρόκειται να γεννηθεί. Έτσι είπε ο Αντώνιο Γκράμσι, επανέλαβες εσύ τα λόγια του. Δεν πρέπει λοιπόν να κάνουμε τα λάθη του παρελθόντος, πρέπει να κοιτάμε μπροστά. Όμως για να κοιτάξουμε μπροστά θα πρέπει να ανανεώσουμε και να ενισχύσουμε τους θεσμούς μας. Χρειαζόμαστε μεγαλύτερη και καλύτερη ολοκλήρωση και συνεργασία σε επίπεδο οικονομικό και τραπεζικό μεταξύ των χωρών της Ευρωζώνης. Την δημιουργία, τη θέσπιση ενός Υπουργού Οικονομικών. Αλλά χρειαζόμαστε και ανάληψη μεγαλύτερης και περισσότερης ευθύνης, διότι η Ευρωζώνη
δεν μπορεί να είναι, να αποτελεί μονάχα έναν φορέα, ένα πλαίσιο προϋπολογισμών και οικονομικών δεδομένων. Πρέπει να υπάρχει και να επιδεικνύεται και να αποδεικνύεται δημοκρατική ευθύνη σταθερή απέναντι στους πολίτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η Ευρωπαϊκή Ένωση, η Ευρώπη, βρίσκεται σε ένα μετέχμιο. Ακολουθεί έναν δρόμο στα πλαίσια του οποίου μπορεί να υπάρξει ολοκλήρωση, μπορεί να υπάρξει περισσότερη συνεργασία. Δεν μιλούμε για μια διαδρομή αποκλεισμών, συμμετοχής και αποκλεισμών. Αντιθέτως, αυτή η πορεία πρέπει να είναι μια πορεία συνεργασίας. Συνεργασίας ανάμεσα σε χώρες που είναι έτοιμες να πραγματοποιήσουν σημαντικά βήματα στο μέλλον, να εξελιχθούν, να βελτιωθούν. Θα ήθελα λοιπόν να μεταφέρω αυτό το μήνυμα της εξέλιξης, της συνεργασίας. Όμως, δεν αρκεί να κάνουμε βήματα σε επίπεδο αρχιτεκτονικής της Ευρώπης, νέας αρχιτεκτονικής της Ευρώπης, να μιλούμε δηλαδή για τη μετεξέλιξη του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Σταθερότητας, να μιλούμε για έναν Υπουργό Οικονομικών κοινό, για κοινό προϋπολογισμό. Δεν αρκούν αυτά. Πρέπει να συνειδητοποιήσουμε ότι αυτή η πιο εξελιγμένη, η βελτιωμένη αρχιτεκτονική της Ευρώπης θα πρέπει να, μάλλον προϋποθέτει και πιο εξελιγμένες και βελτιωμένες πολιτικές. Ήρθε η στιγμή πραγματικά να εστιάσουμε στην ανάπτυξη, στις επενδύσεις, στην ανταγωνιστικότητα της Ευρώπης απέναντι σε άλλες διεθνείς πραγματικότητες, διότι η εμπειρία μας διδάσκει ότι αν καταφέραμε να κάνουμε βήματα προς τα εμπρός, το καταφέραμε γιατί προσπαθήσαμε από κοινού, γιατί εφαρμόσαμε πολιτικές ευνοϊκές προς την ανάπτυξη, παρά το ότι πολύ συχνά αντιμετωπίσαμε κανόνες που μας επέβαλαν τον έλεγχο των κομμάτων, ενός κόμματος μιας ρήτρας και όχι της ουσίας μιας ρήτρας ή ενός κανονισμού. Άρα λοιπόν, θα ήθελα να εκφράσω την επιθυμία της δημιουργίας μιας Ευρώπης που είναι υπεύθυνη απέναντι στους πολίτες της. Χρειαζόμαστε απασχόληση, βιομηχανική πολιτική, καινοτομία, τεχνολογική καινοτομία, ανάπτυξη ευρύτερα. Επίσης, πρέπει να βελτιώσουμε τα βήματα που έχουμε ήδη κάνει την τελευταία περίοδο, τον τελευταίο 1,5 περίπου χρόνο, στον τομέα της μετανάστευσης. Έχουμε επιτύχει περιορισμένα αποτελέσματα και λεπτές ισορροπίες. Πρέπει να έχουμε επίγνωση αυτών των λεπτών ισορροπιών και των δύσκολων διαδρομών στην Μεσόγειο. Είναι βήματα τα οποία θα πρέπει να καλλιεργηθούν και να ενισχυθούν στο μέλλον. Καθημερινά. Χρειαζόμαστε συγκεκριμένους και βελτιωμένους κανόνες. Ένα βελτιωμένο πλαίσιο. Αυτό υπήρξε ένα από τα κεντρικά θέματα της συζήτησής μας. Και αυτό το θέμα θα συζητηθεί βεβαίως και στην Λευκοσία τον Οκτώβριο. Θέλουμε να μεταφέρουμε ένα ξεκάθαρο μήνυμα προσαρμογής στους κανόνες, σεβασμού των υφιστάμενων κανόνων, διότι επαναλαμβάνουμε συνεχώς ότι το άχθος, το βάρος της καταπολέμησης αυτού του φαινομένου δεν μπορεί να το επομίζεται μόνο η Ελλάδα και η Ιταλία. Αυτό το λέμε συνεχώς. Όμως αυτή η πολύ σωστή αρχή, αυτή η πολύ σωστή παρατήρηση θα πρέπει να συνάδει βεβαίως με την τήρηση, με το σεβασμό των μέτρων που ισχύουν. Θα πρέπει όλοι να σεβόμαστε τα μέτρα που ισχύουν και η αναθεώρηση συνθήκων Schengen αποτελεί μια εξαιρετική ευκαιρία για να συζητήσουμε και τη
Το σοβαρότατο θέμα του Δουβλίνου θα ήταν πολύ μεγάλο λάθος να συζητήσουμε το ένα από τα δύο αυτά θέματα αφήνοντας ενδεχομένως ως δευτερεύον το άλλο. Θεωρώ ότι η Ελλάδα και η Ιταλία μπορούν και πρέπει να διαδραματίσουν στρατηγικό, κομβικό ρόλο προς αυτή την κατεύθυνση αναθεώρησης των συνθήκων Schengen και Δουβλίνου. Ευχαριστώ ιδιαίτερα τον Πρωθυπουργό Αλέξη Τσίπρα για την εξαιρετική αυτή συνάντηση που θα μεταφέρει ένα πολύ αισιόδοξο μήνυμα στους λαούς της Ευρώπης. Due domande dalla parte italiana. Presidente Tsipras, Presidente Gentiloni, buongiorno. Massimo Leoni, Sky TG24. Καλή σας μέρα, κύριε Πρωθυπουργή. Massimo Leoni, από την Ιταλία. Θα ήθελα να αναφερθώ στην ομιλία του Προέδρου Juncker χθες. Βρισκόμαστε ενώπιον πολλών προκλήσεων. Μιλήσατε για τη θέσπιση ενός Υπουργού Οικονομικών. Θα ήταν καλό αυτή η διαδικασία να μην δημιουργήσει περαιτέρω προβλήματα στην Ευρώπη, να μην δημιουργήσει περαιτέρω διχασμούς για το ποιος θα ήταν αυτός ο Υπουργός Οικονομικών. Επίσης, συζητήθηκε, μάλλον ο πρόεδρος Juncker αναφέρθηκε στα εξαιρετικά βήματα της Ιταλίας το τελευταίο διάστημα σε σχέση με τον προϋπολογισμό. Πιστεύετε ότι η Ιταλική κυβέρνηση είναι σε θέση να κινηθεί ακόμη πιο δυναμικά σε επίπεδο επενδύσεων στην Ελλάδα αλλά και στην Ευρώπη γενικότερα? Πέραν των όσων ήδη αναφέρατε. Σκέλος θα το απαντήσει προφανώς ο Παύλο. Εγώ να απαντήσω στο πρώτο σκέλος της ερώτησής σας. Η τοποθέτηση του Προέδρου Juncker ανοίγει ζητήματα τα οποία έπρεπε να είχαν ανοίξει εδώ και πάρα πολύ καιρό στην Ευρώπη. Σε πολλά σημεία της ομιλίας του, προσωπικά είμαι σύμφωνος, νομίζω και ο Παύλο, όμως θα ήθελα να υπογραμμίσω αυτό που ο Ιταλός Πρωθυπουργός είπε πριν από λίγο. Είναι καλοδεχούμενη η συζήτηση και ακόμα περισσότερο τα γενναία βήματα στην κατεύθυνση μιας νέας αρχιτεκτονικής στην Ευρώπη, την έχουμε ανάγκη. Όμως πέραν της νέας αρχιτεκτονικής έχουμε ανάγκη και μια διαφορετική αντίληψη όσον αφορά την ουσία των πολιτικών παρεμβάσεων. Διότι πράγματι ένας Υπουργός Οικονομικών, αν θα έχει ρόλο παιδονόμου και ρόλο να ελέγχει το πόσο θα τιμωρούνται οι απίθαρχοι, δεν θα προσθέσει κάτι καινούριο. Αν έχει όμως ρόλο ουσιαστικό για να βλέπει τις αδυναμίες, να βλέπει τις δομικές ανισορροπίες και ταυτόχρονα αν έχει και εργαλεία προκειμένου να διορθώνει αυτές τις ανισορροπίες και να προχωράει μπροστά σε μια προοπτική σύγκλησης τα κράτη-μέλη της Ευρωζώνης και σε μια προοπτική ευημερίας τους λαούς της Ευρωζώνης, τότε ναι, αυτό το έχουμε ανάγκη. Έχουμε ανάγκη επίσης από περισσότερη δημοκρατία. Να μην αποφασίζουν για το μέλλον των λαών μας πίσω από κλειστές πόρτες και μάλιστα όχι οι εκλεγμένες από τους λαούς μας κυβερνήσεις. Κάποιοι τεχνοκράτες. Αυτό δεν μπορεί να συνεχιστεί. Και άρα δεν έχει αξία μόνο να μιλήσουμε για τον Υπουργό, αλλά και για το πού θα λογοδοτεί αυτός ο Υπουργός. Θα λογοδοτεί σε κάποια συμβούλια και σε κάποιους εξωθεσμικούς παράγοντες ή θα λογοδοτεί στους εκλεγμένους των λαών μας. Και άρα, υπ' αυτή την έννοια, θα υπόκειται στον δημοκρατικό, διαρκή δημοκρατικό έλεγχο ο ίδιος και οι αποφάσεις του. Και το τελευταίο κρίσιμο θέμα είναι αν οι κανόνες τους οποίους θα αποφασίσουμε θα ισχύουν για όλους ή ενδεχομένως να υπάρχει και η ίδια ευελιξία για όλους όμως. Διότι μέχρι σήμερα τηρούμε με ευλάβεια και με τιμωρία, τιμωρούμε και με αυστηρές ποινές τιμωρούμε τις χώρες εκείνες που βγαίνουν έξω από το πλαίσιο των ελλημάτων που έχουμε συναποφασίσει, αλλά δεν έχουμε καμία έγνοια να τηρήσουμε τα κοινά συμφωνηθέντα σε σχέση με τα πλεονάσματα, τα εξωτερικά πλεονάσματα χωρών
της Ευρωζώνης. Και βρισκόμαστε σε ένα οξύμορο, να έχουμε σε ένα σχεδόν κλειστό κύκλωμα οικονομίας, χώρες πλεονασματικές που δεν έχουν καμία ανησυχία για τα διαρκή υψηλά τους πλεονάσματα, πολλά δισεκατομμύρια ευρώ πάνω από αυτά τα οποία έχουμε συμφωνήσει, που την ίδια στιγμή αυτά τα πλεονάσματα αποτελούν τα ελλείμματα άλλων χωρών. Και αναφέρομαι βεβαίως σε αυτή την διαρκή διάσταση ανάμεσα στον πλεονασματικό βορρά και τον ελλειμματικό νότο. Άρα λοιπόν είναι αναγκαίο να προχωρήσουμε σε μεγάλες θεσμικές τομές για τη νέα αρχιτεκτονική, αλλά είναι ταυτόχρονα αναγκαίο να προχωρήσουμε και σε γενναίες πολιτικές αποφάσεις και σε αλλαγή, αν θέλετε, αντίληψης για το πώς μπορεί να προχωρήσουμε όλοι μαζί. Και όλοι μαζί σημαίνει, βεβαίως δεν θα είμαστε όλοι ακριβώς στο ίδιο επίπεδο, αλλά σημαίνει τουλάχιστον ότι θα είμαστε σε ένα επίπεδο που δεν θα είναι άλλοι στην, αν είμαστε στο ίδιο πλοίο, για παράδειγμα, στο κατάστρωμα να καίγονται από τον ήλιο ή στα μπάρια, στο μηχανοστάσιο, και κάποιοι άλλοι στην πρώτη θέση να απολαμβάνουν. Αυτό δεν μπορεί να συνεχιστεί. Μα io non non metterei i rischi davanti. Προσωπικά δεν θα μιλούσα, δεν θα επέτρεπα να επικρατήσουν οι κίνδυνοι. Θα ήθελα να επικρατήσουν οι ευκαιρίες, οι δυνατότητες. Η θέσπιση ενός Υπουργού Οικονομικών θα πρέπει να δημιουργήσει ευκαιρίες. Δεν θα ήθελα να εστιάσω στους κινδύνους. Εμείς συμφωνούμε με την πρόταση αυτή. Ήμασταν μεταξύ των χωρών που πρώτες πρότειναν κάτι τέτοιο. Παράλληλα, και βεβαίως συμμερίζομαι πολλά από όσα ελέγχθησαν από τον Αλέξη, δεν αρκεί να αναθέσουμε ένα ρόλο. Πρέπει να κατανοήσουμε σε βάθος ποιος θα είναι ο δημοκρατικός εκείνος μηχανισμός στον οποίο θα λογοδοτεί αυτός ο Υπουργός, και να δούμε ποιες είναι οι προθέσεις σε πολιτικό και οικονομικό επίπεδο. Η άποψη της Ιταλίας, η θέση της Ιταλίας είναι ξεκάθαρη. Εμείς επιτέλους, μετά από χρόνια δυσκολιών, ξαναβλέπουμε ελπίδα, βλέπουμε ανάκαμψη και θέλουμε να ενθαρρύνουμε αυτή την ανάκαμψη και αυτή την ελπίδα. Σε καμία περίπτωση δεν θέλουμε να τη σκιάσουμε. Χρειαζόμαστε λοιπόν βήματα πολύ συγκεκριμένα, καλύτερη και αποτελεσματικότερη οικονομική και φορολογική ένωση, καλύτερη συνεργασία με τους δημοκρατικούς θεσμούς, περισσότερη δημοκρατία. Είναι ένα περίπλοκο πλαίσιο. Χρειάζεται στεναρές, θαραλές αποφάσεις. Lo status quo, questa potenziale nuova. Θα πρέπει fase positiva della Unione Europea, να ενισχύσουμε αυτή τη νέα φάση που ανοίγεται στην Ευρώπη με αποφάσεις θαραλαίες. Διαφορετικά θα χάσουμε αυτή την ευκαιρία. Αν δεν είμαστε θαραλαίοι, δυστυχώς θα χάσουμε αυτή την ευκαιρία. Τώρα, το πόσο θαραλαίοι θα είμαστε σε επίπεδο προϋπολογισμού ενδεχομένως, αυτό είναι κάτι το οποίο θα το δούμε το επόμενο διάστημα, τον επόμενο 1 με 1,5 μήνα στην Ιταλία, το πόσο θαραλαίοι θα είμαστε σε επίπεδο προϋπολογισμού. Βεβαίως, το θέμα δεν είναι η τήρηση ή η μη τήρηση των υφιστάμενων κανόνων. Εμείς ως κυβέρνηση θα σεβαστούμε τη δουλειά που έχει γίνει από προηγούμενες κυβερνήσεις, από την κυβέρνηση Ρέντσι, από άλλες κυβερνήσεις. Εμείς, χάρη κυρίως στην προσπάθεια και στη δουλειά των Ιταλών πολιτών, των οικογενειών της Ιταλίας, καταφέραμε να φτάσουμε σε εξαιρετικά επίπεδα. Καταφέραμε να βελτιώσουμε τα οικονομικά μας δεδομένα σε σχέση με τα προηγούμενα χρόνια. Και βεβαίως χαίρουμε της εκτίμησης και της επιβράβευσης της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το αποτέλεσμα. Αυτό για το αποτέλεσμα στο οποίο καταφέραμε να φτάσουμε. Άρα λοιπόν, χωρίς να
αλλάζουμε την πραγματικότητα. Η πραγματικότητα είναι πολύ καλύτερη πλέον για εμάς. Οπότε τα περιθώρια σε επίπεδο προϋπολογισμού για εμάς θα είναι πολύ καλύτερα τους επόμενους μήνες. Πολύ καλύτερα από αυτά που περιμέναμε το προηγούμενο διάστημα. Διαπιστώσατε ότι συμφωνούν οι απόψεις Ελλάδας και Ιταλίας για αυτή τη συζήτηση που έχει ανοίξει για το μέλλον της Ευρώπης. Και αν θεωρείτε ότι οι απόψεις μπορούν να συγκλίνουν και με τις απόψεις του Βερολίνου. Μπροστά μας είναι άλλωστε οι γερμανικές εκλογές. Και μία ερώτηση προς τον Ιταλό Πρωθυπουργό. Ο Έλληνας Πρωθυπουργός το απάντησε πολύ πρόσφατα αυτό. Αν πιστεύει ότι η Ευρώπη μπορεί να λύσει τα ζητήματά της, μπορεί να ζήσει και χωρίς το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο και ότι μπορεί να διαμορφώσει δικούς της θεσμούς για να λύνουν θέματα σε ό,τι αφορά στις κρίσεις που αντιμετωπίζει. Che possa essere in grado di farlo non c'è. Το γεγονός, μάλλον η Ευρώπη είναι σε θέση να αντιμετωπίσει τις προκλήσεις της. Αυτό είναι αδιαμφισβήτητο. Η υποχρέωση των κυβερνήσεων είναι να δημιουργηθούν οι απαραίτητες συνθήκες για να φτάσουμε σε αυτό το αποτέλεσμα. Υπάρχει σύμπνη ανάμεσα στην Ελλάδα και στην Ιταλία ως προς την απαιτούμενη σύγκληση για το μέλλον. Δεν μιλούμε, όταν μιλούμε για σύμπνοια, δεν εννοούμε απαραίτητα δεν εννοούμε απαραίτητα ίδιες ταυτόσιμες απόψεις. Μιλούμε για ένα ευρύτερο διάλογο με τις μεσογειακές χώρες. Για ένα ευρύτερο, διευρυμένο, πιο ανοιχτό διάλογο. Είχα τη δυνατότητα να επισκεφθώ την Πράγα και την Λουμπλιάνα. Όπως ξέρετε, η Κροατία της Τσεχίας είναι μέλος της ομάδας του Βίζεγκραντ, που διαφωνεί δυστυχώς με πολλές από τις απόψεις μας. Όμως η δυνατότητα συμπόρευσης και σύγκλησης είναι κάτι το οποίο είναι αδιαμφισβήτητο. Αυτό καταδεικνύουν τα γεγονότα. Τα γεγονότα μας δείχνουν, μας λένε ότι ενώπιόν μας υπάρχει μια τεράστια ευκαιρία. Μετά το Brexit, για παράδειγμα, οι γεωπολιτικές προκλήσεις είναι συγκεκριμένες και ιδιαιτέρως ευαίσθητες. Υπάρχει λοιπόν αυτή η τεράστια ευκαιρία να δώσουμε νέα όθηση στην Ευρώπη και υπάρχουν δεδομένα και αριθμοί ιδιαιτέρως αισιόδοξα. Υπάρχουν αριθμητικά δεδομένα που μας γεμίζουν αισιοδοξία. Νομίζω λοιπόν ότι μπορούμε πραγματικά να κάνουμε πολύ σημαντικά και πολύ αισιόδοξα βήματα στο μέλλον. Συναντήθηκα στο Παρίσι με τους ηγέτες της Γαλλίας, της Ισπανίας και της Γερμανίας πριν από λίγες εβδομάδες και πραγματικά είδα και στο πλαίσιο αυτό να διαφαίνονται κάποιες ευκαιρίες σημαντικότατες, ευκαιρίες για μια καλύτερη εξέλιξη στο μέλλον. Βεβαίως θα ακολουθήσουν πολλές και σημαντικές ακόμα συζητήσεις. Συμμερίζομαι την άποψη του Παύλο για τις δυνατότητες που ανοίγονται. Θεωρώ ότι και μόνο το γεγονός πως όλοι συνειδητοποιούν ότι υπάρχει λόγος να συζητήσουμε αλλαγές, γενναίες τομές, είναι ένα θετικό βήμα, γιατί μέχρι πρότινο ζούσαμε σε μια κατάσταση όπου έπρεπε όλοι να υποκρινόμαστε ότι όλα πάνε καλά και ότι δεν χρειάζεται να αλλάξουμε τίποτα. Από μόνο το αυτό είναι θετικό βήμα. Επίσης θεωρώ ότι είναι θετικό το γεγονός ότι αυτή η συζήτηση λαμβάνει χώρα όχι στη μέση της κρίσης αλλά στην περίοδο όπου η Ευρωζώνη, η Ευρώπη συνολικά εξέρχεται της κρίσης. Σε στιγμές σταθερότητας πρέπει να λαμβάνονται οι αποφάσεις για τις αναγκαίες μεταρρυθμίσεις, αλλά έχοντας την εμπειρία της κρίσης και άρα γνωρίζοντας και έχοντας ζήσει τις μεγάλες αδυναμίες της Ευρωζώνης και του ευρωπαϊκού οικοδομήματος και έχοντας ταυτόχρονα νοπεί και την εμπειρία της ανόδου στην Ευρώπη και στην καρδιά της Ευρώπης, σε σημαντικές χώρες της Ευρώπης, ενός ρεύματος
ακραίου δεξιού λαϊκισμού, αντιευρωπαϊκού λαϊκισμού και την άνοδο, αν θέλετε, όχι απλά του ευρωσκεπτικισμού, αλλά του ευρωαρνητισμού, διότι έχει διαφορά το ένα από το άλλο. Άλλο είναι να πιστεύεις ότι αυτή η Ευρώπη πρέπει να αλλάξει και να μάχεσαι για να αλλάξει αυτή η Ευρώπη, και άλλο είναι να πιστεύεις ότι αυτή η Ευρώπη πρέπει να μην υπάρχει. Υπ' αυτή την έννοια, λοιπόν, θεωρώ ότι υπάρχει ένα παράθυρο ευκαιρίας το επόμενο διάστημα και αμέσως μετά τις γερμανικές εκλογές, όπου θα πρέπει να ληφθούν συγκεκριμένες πρωτοβουλίες και αποφάσεις. Και πιστεύω ότι τώρα, όσο ποτέ, αναδεικνύεται η χρησιμότητα αυτής της πρωτοβουλίας που πήραμε πριν από ένα περίπου χρόνο για να συγκροτήσουμε αυτή τη σύνοδο των χωρών του Ευρωπαϊκού Νότου, τη σύνοδο των μεσογειακών ευρωπαϊκών κρατών, σε ένα επίπεδο συντονισμού, διαλόγου, συνεννόησης, που σήμερα μπορεί να συμβάλλει όμως καθοριστικά στη συζήτηση που διεξάγεται για την επόμενη μέρα, αλλάζοντας και τους συσχετισμούς δύναμης, διότι οι αποφάσεις στην πολιτική λαμβάνονται με βάση και τους συσχετισμούς δύναμης, ας μην το ξεχνάμε αυτό. Υπ' αυτή την έννοια, λοιπόν, να πω ότι έχω μια συγκρατημένη μεν, αλλά αισιοδοξία δε για το μέλλον της Ευρώπης. Buongiorno. Ilaria Capitani Rai TG2, Presidente Gentiloni. Από την Rai, όσον αφορά στην διαχείριση της μετανάστευσης, η Ιταλία δέχτηκε πολλά συγχαρητήρια από τον Πρόεδρο Juncker και άλλους διεθνείς παράγοντες. Στην Ιταλία εξακολουθούμε να μιλούμε για το Ιους Σόλι. Εσείς είχατε αναφερθεί σε μία έγκριση του το φθινόπωρο. Πιστεύετε ότι αυτός ο στόχος παραμένει εφικτός, δεδομένου ότι τίθεται και θέμα εμπιστοσύνης? Ευχαριστώ πολύ. Δεν θα ήθελα να σας θυμίσω πότε ξεκινά και πότε αρχίζει το φθινόπωρο. Νομίζω ότι όλοι ξέρουμε την αρχή, την απαρχή και το τέλος του φθινοπόρου. Άρα λοιπόν παραμένω σε όσα είπα πριν από λίγες εβδομάδες επί του θέματος. Ακόμα καλοκαίρι είναι εδώ, βλέπετε. Ο καιρός είναι θαυμάσιος. Αναλάβαμε μία δέσμευση πριν από λίγες εβδομάδες. Η δέσμευση αυτή παραμένει. Πρέπει να δουλέψουμε σκληρά προς αυτή την κατεύθυνση. Παραμένει ένας στόχος εφικτός. Το θέμα της μετανάστευσης είναι ένα θέμα μείζων, το θέμα της υπηκότητας είναι ένα μείζον θέμα επίσης. Μιλούμε όμως για δύο θέματα εντελώς διαφορετικά. Μιλήσαμε για το θέμα της μετανάστευσης, δεν μιλήσαμε για το θέμα της υπηκότητας, και όσον αφορά στο θέμα της μετανάστευσης, το ευρύτερο θέμα της μετανάστευσης, οι επιδιώξεις μας είναι κοινές. Οι επιδιώξεις της Ιταλίας και της Ελλάδος είναι κοινές, διότι και οι προκλήσεις είναι κοινές. Επιδιώκουμε να μετατρέψουμε την εξαιρετική κριτική που δεχτήκαμε από την Ευρώπη ως χώρες για την πίεση την οποία έχουμε κατορθώσει να αντιμετωπίσουμε, την πίεση του μεταναστευτικού, να τη μετατρέψουμε σε ακόμα καλύτερη και ισχυρότερη συνεργασία. Νομίζω ότι η Ιταλία διαδραματίζει το ρόλο της, κάνει αυτό που πρέπει να κάνει με επιτυχία. Η Ιταλία δεν χρειάζεται ακριβώς βοήθεια ως προς αυτό. Χρειάζεται συνεργασία. Συνεργασία στο πλαίσιο όλων των δραστηριοτήτων που είναι σε εξέλιξη στη Λιβύη, στην Αφρική, στη Μεσόγειο, και χρειαζόμαστε όλοι κανόνες, διαφορετικούς και αποτελεσματικότερους κανόνες. Και κατά αυτόν τον τρόπο η Ελλάδα και η Ιταλία θα συνεχίζουν να παλεύουν για καλύτερους κανόνες. Χαίρετε, Αγγέλη Κλιλάζο, από το Αθηναϊκό και Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων. Αντιλαμβάνομαι ότι η συζήτηση για την επόμενη μέρα της Ευρώπης είχε ευρεία κλίμακα στην ατζέντα σας. Όμως θέλω, κύριε Πρωθυπουργέ, και σε εσάς κατά κύριο λόγο, αλλά και στον Ιταλό ομολογό σας, να γυρίσουμε λίγο στο θέμα της οικονομίας. Αναφέρατε στην αρχή της ομιλίας σας μία πολύ μεγάλη επένδυση. Αυτή των Ιταλικών κρατικών σιδηροδρόμων με την Τρενοσέ.
Και θέλω να σας ρωτήσω, αν είναι μια επένδυση η οποία είναι η αρχή μιας σειράς επενδύσεων στη χώρα μας και πώς αυτό βλέπετε, τι προοπτικές οικονομικές βλέπετε να δίνει και στις δύο χώρες αλλά και στην Ευρώπη. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Η αλήθεια είναι ότι είναι μια πάρα πολύ σημαντική επένδυση και θα έλεγα πως είναι η αρχή μιας σειράς πολύ σημαντικών ιταλικών επενδύσεων στην ελληνική οικονομία. Αναφέρθηκα σε ορισμένες εξ αυτών. Είναι γνωστό ότι η Ιταλία αποτελεί ένα από το σημαντικότερο εμπορικό μας εταίρο με πάνω από 6 δισεκατομμύρια εμπορικές συναλλαγές ετησίως. Και βεβαίως αυτήν την σημαντική θέση που έχει η Ιταλία στην Ελλάδα αλλά και η Ελλάδα στην Ιταλική οικονομία, γιατί θέλουμε και οι ελληνικές επιχειρήσεις να δραστηριοποιηθούν, θα την ενισχύσουμε, στόχο έχουμε να ενισχύσουμε τις οικονομικές μας σχέσεις και αυτές οι συμφωνίες που σήμερα υπογράψαμε νομίζω ότι είναι μια πολύ καλή βάση για να προχωρήσουμε στην περαιτέρω ενίσχυση των οικονομικών και εμπορικών συναλλαγών. Επιτρέψτε όμως να πω δύο λόγια περισσότερο για την συμφωνία που υπεγράφει ανάμεσα στην Τρενοσέ και την Φερόβιο Ντελαστάτε. Το είπα καλά, νομίζω το είπα καλά. Ντελαστάτο. Okay. Η υπόθεση της Τρενοσέ μας έχει απασχολήσει εδώ και πάρα πολλά χρόνια, όχι μόνο ως μια διαδικασία αποκρατικοποίησης αλλά μια διαδικασία η οποία έπρεπε να προχωρήσει προκειμένου το ελληνικό δημόσιο να αποφύγει μια ζημιά πολλών εκατομμυρίων ευρώ από ποινές, πρόστιμα που είχε να επιβάλλει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή σε σχέση με τον ανταγωνισμό στην Ελλάδα, πρόστιμα ύψους 700 εκατομμυρίων ευρώ. Άρα δεν είναι μόνο το τίμημα αυτό καθεαυτό, κυρίως είναι το γεγονός ότι γλιτώσαμε από ένα μεγάλο οικονομικό βάρος. Η ευθύνη προφανώς και δεν ανήκε στη διαχείριση της σημερινής κυβέρνησης. Και όχι μόνο γλιτώσαμε από αυτό το βάρος, αλλά, και αυτό είναι το πιο σημαντικό κομμάτι, η ιταλική πλευρά δεν έρχεται απλά να αγοράσει, δηλαδή δεν είναι τόσο μεγάλη αξία για μας, που έχει αξία βέβαια, αλλά όχι τόσο μεγάλη αξία το τίμημα αυτό καθεαυτό, όσο το μέγεθος των επενδύσεων που θα κάνει στην ελληνική οικονομία, στον ελληνικό σιδηρόδρομο, 500 εκατομμύρια ευρώ, σε μια εποχή που και έχουμε πολύ μεγάλη ανάγκη να υπάρξει ένα δίκτυο εξυπηρέτησης των πολιτών, των επιβατών, το οποίο θα είναι αξιόπιστο και θα ανταποκρίνεται στις ανάγκες του, πρώτον. Δεύτερον, σε μια εποχή που όσο ποτέ άλλοτε η ελληνική οικονομία διψά για επενδύσεις, διότι οι επενδύσεις φέρνουν θέσεις εργασίας. Και βασικός μας στόχος, ό,τι πιο προοδευτικό μπορεί να πει κανείς σε μια χώρα που εξέρχεται από μια τόσο τρομερή κρίση, είναι η στρατηγική για τη δημιουργία θέσεων εργασίας. Η εργασία και το δικαίωμα στην ανάκτηση της εργασίας είναι ό,τι πιο προοδευτικό μπορεί να υπάρξει τούτη την ώρα, μαζί βεβαίως με την προσπάθειά μας να υπουλώσουμε τις κοινωνικές πληγές και να οδηγηθούμε σε ένα μοντέλο δίκαιης ανάπτυξης. Άρα λοιπόν νομίζω ότι σήμερα είναι μια πολύ σημαντική στιγμή που ανοίγει ένα πάρα πολύ σημαντικό δρόμο για επενδύσεις και για περαιτέρω εμπορική και οικονομική συνεργασία ανάμεσα στις δύο χώρες. Θα περιοριστώ στο να προσυπογράψω κι εγώ όσα είπε ο φίλος Αλέξης γύρω από αυτή τη συμφωνία. Θα ήθελα να προσθέσω ότι είναι μια πολύ σημαντική συμφωνία για την Ιταλία, διότι και εμείς διανύουμε μια φάση, ένα στάδιο που πραγματικά δημιουργεί τις προϋποθέσεις για να επενδύσουμε περισσότερο στο μέλλον στην Ελλάδα.
οι θυσίες που έκανε η ελληνική κυβέρνηση και ο ελληνικός λαός οδήγησαν σε δεδομένα και σε αριθμούς αισιόδοξα, οδήγησαν σε ανάπτυξη. Και είμαι ιδιαιτέρως χαρούμενος που είμαστε ο πρώτος και ο σημαντικότερος εμπορικός εταίρος της Ελλάδος, αλλά και σε επίπεδο εξαγωγών είμαστε πρώτοι σε επίπεδο συνεργασίας στον τομέα των εξαγωγών. Εμείς εισάγουμε πολλά ελληνικά προϊόντα, έχουμε εξαιρετικές εμπορικές σχέσεις σε αυτό το επίπεδο, που μπορούν όμως να ενισχυθούν περαιτέρω και να βελτιωθούν. Και μπορούμε να αναπτύξουμε συνεργασίες σε πολλούς διαφορετικούς τομείς, διανομή φυσικού αερίου, θαλάσσιες μεταφορές, άλλου είδους επενδύσεις, σε πολλούς διαφορετικούς τομείς, με επενδυτές που πραγματικά θέλουν να λάβουν χώρα, να διαδραματίσουν μάλλον πρωταγωνιστικό ρόλο σε αυτή την αισιόδοξη περίοδο που διαφαίνεται για την Ευρώπη. Σας ευχαριστώ πολύ. Σε απευθείας συνδέση με την ΚΕΡ, κυρίες και κύριοι, παρακολουθήσαμε.